Για ελάτε να ανοίξουμε μία ακόμη σημαντική συζήτηση. Μία συζήτηση η οποία έχει να κάνει για το νερό, το πολυπόθητο νερό, και δεν ξέρω κατά πόσο οι πολιτικές που πρόκειται να εφαρμοστούν το αμέσως επόμενο διάστημα θα μας κάνουν να πούμε το νερό νεράκι, με την έννοια ότι ενδεχομένως να δούμε και ανατιμήσεις. Είναι ένας κίνδυνος αυτός και πολύ περισσότερο είναι το κομμάτι της διαχείρισης που προβληματίζει. Θα τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Και θα ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας. Καλησπέρα. Σας. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είστε και ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρευσης. Και θα μου επιτρέψετε, Δήμαρχε, να ξεκινήσω με αυτό. Να ξεκινήσω με αυτό, γιατί είναι νομίζω και το θέμα που καίει περισσότερο τις ημέρες αυτές. Πριν λίγες ώρες βρεθήκατε και στην Γενική Συνέλευση, όπου το επίκεντρο ήταν τα σχέδια της κυβέρνησης. Αυτό το σχέδιο για την ενοποίηση λοιπόν του ΔΕΙΑ της χώρας. Και να ρωτήσω αν έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό στα χέρια μας αναφορικά με αυτό το σχεδιασμό. Υπάρχει μια διαρροή που είναι σίγουρα ότι είναι από το Υπουργείο. Δεν είναι κάτι το οποίο το επινοήσαμε εμείς. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία βολία ότι είναι αυτό που θα ήθελε το Υπουργείο να κάνει. Κατά τον χρόνο τουλάχιστον που διέρευσε και σημαίνει πριν από 15 μέρες είναι αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Στη συνέχεια γίνονται αλλεπάλληλες συζητήσεις και συναντήσεις τόσο με αυτοδιοικητικούς όσο θεωρώ και ενδοκυβερνητικά, και προφανώς θα προκύψουν αλλαγές. Αυτό που μας τρομάζει δεν είναι ότι έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο μπορούμε να το μεταλλάξουμε ή εν πάση περιπτώσει να το βελτιώσουμε. Είναι σε λάθος φιλοσοφία. Mm. Δεν ασχολείται με αυτό που μόλις πριν από λίγο πολύ ωραία είπατε στην εισαγωγή σας, με τη λειψιδρία. Δεν κάνει τίποτα για το φυσικό πόρο. Δεν ασχολείται με το θέμα του νερού ολιστικά, διότι το νερό, όπως το έχω πει πολλές φορές και δεν ξέρω αν είμαι κουραστικός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, το πόσιμο νερό είναι μόλις το 12%. Το αγροτικό νερό είναι το 85%. Προσπαθούν λοιπόν να βάλουν, υποτίθεται, μία τάξη στις ΔΕΙΑ που διαχειρίζονται πολύ λίγο νερό και αφήνουν πραγματικά χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς καμία ρύθμιση, το υπόλοιπο νερό που θα μπορούσαμε με ένα πολύ εύκολο τρόπο να έχουμε διπλασιάσει το πόσιμο νερό. Εμείς λοιπόν λέμε, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε σοβαρά όλοι οι φορείς, όλοι που διαχειριζόμαστε νερό, και αντί να κάνουμε διάφορες αλχημίες νομοτεχνικές πώς να καταργήσουμε τις ΔΕΙΑ ή πώς να εισπηδήσει στην τουριστική Ελλάδα η ΕΙΔΑΠ από την πίσω πόρτα, mm-hmm, χωρίς να έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα, ελάτε να συζητήσουμε. Αυτό λέμε εμείς και το λέμε με φωνή αγωνίας, γιατί έχουμε υπόψη μας τι συμβαίνει. Όσον αφορά το θέμα του κόστους του νερού, έχουν σωρευθεί χρέη από πάρα πολλές ΔΕΙΑ, διότι το ενεργειακό, το οποίο ποτέ δεν ρύθμισε το Υπουργείο Ενέργειας, ούτε ανεξάρτητη αρχή, είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυξημένο και παράλογα αυξημένο. Αυτό σημαίνει ότι τα ίδια αίτια παράγουν τα ίδια αποτελέσματα. Mm-hmm. Φοβάμαι λοιπόν ότι όχι μόνο θα ακριβήσει το νερό, αλλά αν μπουν και οι υπόλοιποι παράμετροι που το Υπουργείο θέλει να μπει, ότι δηλαδή για τα έργα υποδομών που γίνονται στην ενδοχώρα, στην περιφέρεια, θα τα πληρώνει ο δημότης μας δια δανεισμού, που εδώ μπαίνει ένα μεγάλο θέμα ότι οι τράπεζες δεν δανείζουν τις δημοτικές επιχειρήσεις, όχι τόσο διότι δεν υπάρχει θέμα φερεγγιότητας, που και αυτό με βάση τραπεζικούς όρους δεν υπάρχει, αλλά γιατί το ελεκτικό συνέδριο με την πρόσφατη νομολογία του το εμποδίζει. Mm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είμαστε ένα διέξοδο. Τι θα σήμαινε ένας τέτοιος δανεισμός, έτσι για να τα πάρουμε λίγο τα θέματα ένα-ένα. Ένας ενδεχόμενος δανεισμός λοιπόν από μια τράπεζα, από μια ΔΕΙΑ, έτσι αν προχωρήσει αυτή η μεταρρύθμιση. Τι θα σήμαινε σε ενδεχόμενη μη κάλυψη του δανεισμού αυτού? Θα επιβάρυνε την σημερινή τιμή του νερού κατά 1,5 ευρώ το κυβικό περίπου. Δεν είναι μικρή αύξηση αυτό? Τεράστια είναι. Είναι τεράστια αύξηση. Άρα θα επιβαρυνθούμε όλοι εμείς, θα επιβαρυνθεί ο δημότης. Αν σκεφτείτε ότι εδώ πρέπει να βάλουμε και το ενεργειακό κόστος, τόσο το οφειλόμενο, όσο και τα τιμολόγια, που δυστυχώς ολοένα και βλέπετε με τον τρόπο που έχουμε υπολογίσει το κόστος ενέργειας στην Ελλάδα, είμαστε εξαρτημένοι από κρηματιστήρια που δεν ελέγχουμε, mm-hmm, γιατί κακώς προσδεθήκαμε 100% στη χρηματιστηριακή τιμή της ενέργειας στην Ελλάδα,
Κάτι που δεν συμβαίνει, ας πούμε, στη Γερμανία. Η Γερμανία εξαρτάται κατά 20% από τα χρηματιστήρια. Εμείς κατά 100%. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αντί λοιπόν να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, στοχευμένα να λύσουμε θέματα, όπως είναι το ενεργειακό κόστος, όπως είναι τα έργα υποδομών που απαιτούνται, το διαχωρισμό των δικτύων, να στοχεύσουμε τις επενδύσεις εκεί που γίνεται πραγματικά η μεγάλη σπατάλη του νερού ή εκεί που υπάρχει η μεγάλη έλλειψη του νερού, καθόμαστε και κουβεντιάζουμε πώς, ας πούμε, η ΕΙΔΑΠ θα έρθει να εισπράττει τους λογαριασμούς στην Κρήτη, στη Ρόδο, στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο. Άρα είναι λάθος η στοχοπροσύλωση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, κύριε Δήμαρχε. Και θα έπρεπε να αλλάξει καταρχάς ο στόχος, λοιπόν. Μία μεταρρύθμιση, κάπου πολύ εύστοχα διάβασα ότι εσείς είπατε ότι δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση, πρόκειται για απορρίθμιση των ΔΕΙΑ. Να δούμε λίγο τι φταίει, να δούμε σήμερα ποιες είναι οι ανάγκες και πάνω σε αυτές να δημιουργήσουμε πολιτικές, έτσι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η ανεξάρτητη αρχή είναι πλέον θεσμός. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να κάνει εισηγήσεις. Οφείλω να παραδεχθώ ότι η ανεξάρτητη αρχή έκανε αυτοψία σε 100 μέρη της Ελλάδος. Πήγε και είδε, και μάλιστα στη συνέλευση που είχαμε χθες, ομολόγησε ο κύριος Ψυχογιός ότι εντυπωσιάστηκε ευχάριστα από την ποιότητα που συνάντησε σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπε, το χαρακτηριστικό ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το αγροτικό νερό και όχι το πόσιμο. Αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με τα υπαρκτά θέματα, κατασκευάζουμε ένα διάλογο που στην ουσία δεν αφορά την ουσία των θεμάτων μας, δεν λύνει τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, δεν αντιμετωπίζει την υποστελέχωση, το ενεργειακό κόστος, την καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεών μας, την καλύτερη στόχευση των επενδύσεων και την εξάλληψη της εγγραφειοκρατίας που πολλές φορές τις εμποδίζει να πηγαίνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, και ασχολούμαστε πώς θα έρθει ένα κέλυφος που δεν έχει καμιά οντότητα αυτή τη στιγμή, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ Νήσων, με τζίρο 47.000 πέρυσι, να καλύψει τις ανάγκες όλης της τουριστικής Ελλάδας. Ναι. Γιατί αυτό που πήγαν να κάνουν προφανώς δεν βγαίνει, υπάρχουν και θέματα συνταγματικής τάξης, δεν μπορεί να περάσει κάτι το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν μπορεί η περιουσία των δημοτών μας να γίνει, αν θέλετε, εργαλείο πλουτισμού σε ανώνυμες εταιρείες εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, mm-hmm. ανεξαρτήτως αν μέτοχος είναι και το ελληνικό δημόσιο. Mm-hmm. Σας τρομάζει ο δημόσιος, η διατήρηση μάλλον του δημόσιου χαρακτήρα των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχει η διαβεβαίωση από τα συναρμόδια υπουργεία, δηλαδή τόσο από το εσωτερικό όσο και από το περιβάλλοντος, ότι ουσιαστικά μέσω του ενιαίου κώδικα αυτοδιοίκηση θα διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας. Εσάς αυτό σας δίνει κάποια διαβεβαίωση? Τότε να περιμένουμε τον κώδικα που ζήτησα και εγώ στη Ρόδο, να έρθει να γίνει ένας συστηματικός διάλογος. Υπάρχει ήδη επιτροπή η οποία συζητάει όλα τα θέματα. Εκεί να ενσωματωθεί και η μεταρρύθμιση, και μέχρι τότε το Υπουργείο Ενέργειας, που είναι και το μόνο υπεύθυνο και αρμόδιο Υπουργείο στο θέμα αυτό, να λύσει το θέμα του ενεργειακού κόστους, να δώσει τα χρήματα που δεν προέκυψαν από τον ουρανό. Είναι τα χρήματα που φορολόγησαν τα υπερκέρδη, διότι κάποιοι υπερχρεώθηκαν για να δημιουργούν αυτά τα κέρδη. Και αυτοί που υπερχρεώθηκαν το διοίκηση, η ΔΕΙΑ, που δεν πήραν ούτε ένα ευρώ ενίσχυση, παρά τις εξαγγελίες που τώρα τα τελευταία 3,5 χρόνια ακούγαμε σε όλες τις συνελεύσεις μας, και τώρα στο σχέδιο που διέρευσε προβλέπει όχι πλέον βοήθεια δωρεάν όπως έγινε στην ΕΙΔΑΠ κατά τους μνημονιακούς χρόνους, αλλά με δάνειο που θα το πληρώνουν οι Δήμοι και τιμωρία όλων εμάς των τουριστικών Δήμων που δεν γινόμαστε μείζονες ΔΕΙΑ και δεν αλλάζουμε μορφή. Εμείς δεν μπαίνουμε ούτε σε αυτό το δανεισμό. Έχουν γίνει κάποια πράγματα που πιο πολύ μαρτυρούν πείσμα και αιμονή, παρασυστηματικότητα, θεσμικότητα, αποτελεσματικότητα και σύνεση. Και κάνω μία έκκληση, όσο είναι ακόμα καιρός, να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε σοβαρά, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα με τεχνοκρατικό τρόπο. Το μολύβι και το χαρτί κάνει όλους τους λογαριασμούς, και να πάμε στις βέλτιστες λύσεις. Mm-hmm. Διαφορετικά η αντίδραση των ΔΕΙΑ θα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ξέρετε, εμείς δεν αναλώνουμε την αγωνιστικότητά μας
ούτε σε ψευδοδιαμαρτυρίες, ούτε σε πανηγυρικές, αν θέλετε, διαδηλώσεις. Όταν όμως αποφασίσουμε να δείξουμε τη δύναμή μας, θα τη νιώσουν όλοι. Ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέτε και νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο διαφάνηκε και στην συνέλευση της ΚΕΔΕ στη Ρόδο πριν από μερικές μέρες, όπου αντιλαμβάνομαι έτσι συνομιλώντας και με άλλους συναδέλφους σας κύριε Δήμαρχε, είναι ότι υπάρχει ένα παράπονο των Δημάρχων για αυτά που δεν ακούστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τα ζητήματα που δεν θίχτηκαν, για τους πόρους οι οποίοι δεν δίνονται στους Δήμους, την ίδια ώρα που οι αρμοδιότητες είναι τεράστιες. Κοιτάτε, μπήκαμε στην περιπέτεια μιας μεταρρύθμισης όπως είναι ο Καλλικράτης. Είχαμε την ατυχία, ενώ ήταν ένας καλοσχεδιασμένος νόμος εμπολής, έχει προβλήματα, αλλά έχει περισσότερα καλά, να μην τηρηθεί τίποτα από αυτά που προέβλεπε ως χρηματοδοτικό εργαλείο των Δήμων. Για να πάρουν μια έτσι σύγκριση οι τηλεθεατές μας, θα σας πω μόνο ότι πριν την κρίση, έδινε το κράτος στην αυτοδιοίκηση 1,2 δις για το τεχνικό πρόγραμμα των Δήμων. Σήμερα αυτό το ποσό είναι 180.000. Έπρεπε κανονικά, αν εφαρμόζαμε την νομοθεσία του Καλλικράτη, που ουδέποτε εφαρμόστηκε, η αυτοδιοίκηση να παίρνει γύρω στα 5,5 με 6 δις το χρόνο, σύμφωνα με τα έσοδα που προκύπτουν. Γιατί παίρνουμε ποσοστό επί των φόρων. Αυτό που παίρνουμε τώρα δεν είναι ούτε καν 2,5. Άρα λοιπόν υπολοιπόμαστε πάνω από 60% από τα δικαιούμενα. Με αυτά τα χρήματα θα μιλούσαμε για μια άλλη αυτοδιοίκηση με άλλες δυνατότητες παροχής υπηρεσιών στους πολίτες σε όλα τα επίπεδα. Είτε λέγεται καθημερινότητα, είτε λέγεται κοινωνικό πρόσωπο των Δήμων. Και παρόλα αυτά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να κρατηθούμε όρθιοι, ενώ ενεργούμε κάτω από αντίξωες συνθήκες και πολλές φορές σε ένα εχθρικό από κάποια Υπουργεία Περιβάλλον. Εγώ δεν θα έχω παράπονα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Άλλωστε, ο κύριος Λιβάνιος έχει αποδεδειγμένη γνώση στο θέμα της αυτοδιοίκησης και θεωρώ ότι είναι από τους πιο συμπαθείς προς την αυτοδιοίκηση υπουργούς. Αλλά το θέμα είναι τι εργαλεία του δίνουν και εκείνου. Διότι όλα αυτά θα κανονίζει το Υπουργείο Δυτικής Οικονομίας, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και, αν θέλετε, στο τέλος της ημέρας, ο Πρωθυπουργός. Ναι, δεν είναι απόφαση ενός υπουργού μόνο, κύριε Δήμαρχε, προφανώς. Είναι και θέμα γενικότερης πολιτικής και πολιτικής πρόθεσης ή πολιτικής, τέλος πάντων, πολιτικού στόχου, το οποίο μπορεί να έχει κάθε κυβέρνηση. Τώρα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, τα ζητήματα είναι πάρα πολλά και έχω και πάρα πολλά ερωτήματα να σας θέσω και από τηλεθεατές, αλλά και λόγω επικαιρότητας. Θέλω όμως, επειδή η επικαιρότητα, ξέρετε, καμιά φορά μας προλαβαίνει, να πάμε λίγο στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ήδη ότι η κακοκαιρία είναι εδώ σε κάποιες περιοχές της χώρας. Υπάρχει και μια συνεδρίαση του Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης αύριο εκτάκτως και θέλω λίγο να μου πείτε για εκείνα τα σχέδια εκένωσης των περιοχών. Υπάρχει στους Δήμους τέτοιο σχεδιάγραμμα, υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός, υπάρχει τέτοια οδηγία προς εσάς και κατά πόσο οι Δήμοι είναι έτοιμοι λοιπόν και ο Δήμος Ρεθύμνου? Κοιτάξτε, έχουμε καταρτήσει όλα τα σχέδια που το Υπουργείο μας ζήτησε να καταρτήσουμε. Προφανώς υπάρχει σχεδιασμός απομάκρυσης, υπάρχει μια, αν θέλετε, καλύτερη εγρήγορση και ετοιμότητα από άλλες περιόδους στο παρελθόν. Αυτό όμως που θα πω εδώ είναι, μια που μιλάμε και για τα νερά, ότι θα πρέπει να κάνουμε και εκείνα τα έξυπνα μικρά έργα που θα κάνουν ανάσχεση της ορμής των νερών. Τα νερά, όταν είναι, υπάρχει ραγδαιότητα, μας τιμωρούν διότι δεν τα συγκρατεί τίποτα. Νομίζω λοιπόν ότι με μικρά φράγματα, με έξυπνα έργα, με σεβασμό πάντα στη φύση και στα ρέματα, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με πολύ λιγότερα χρήματα. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλία θα κοστίσει, ήδη κοστίζει πάνω από 4 με 5 δις. Αν είχαν γίνει έργα 500 εκατομμυρίων, δεν θα είχαμε αυτή την καταστροφή και δεν μετράμε τον ανθρώπινο πόνο, την αδυναμία καλλιεργειών, τη δυστυχία που έχει σκορπίσει αυτή εκεί η φυσική καταστροφή. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε αναπροσδιορισμό των στόχων μας και επαναπροσανατολισμό των κονδυλίων μας. Όλοι εντυπωσιαζόμαστε από τα έργα βιτρίνας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε έργα ουσίας, να ασχοληθούμε με τις υποδομές.
Στο νομό Ρεθύμνης η περιφέρεια έχει κάνει μελέτες για αντιπλημμυρική προστασία του ανατολικού μετόπου, που είναι πολύ δύσκολο μέτωπο, με χιλιάδες κατοικίες και τουριστικές κλίνες. Εκεί λοιπόν το Ρέθυμνο χρειάζεται αυτή τη στιγμή 50 εκατομμύρια προϋπολογιστικά για να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Είναι προτιμότερο να πάνε τα χρήματα στην προστασία αυτών των περιοχών παρά να πάνε στα έξυπνα, ξέρω εγώ, υδρόμετρα ή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν είναι δικιά μας επιλογή πολλές φορές οι δαπάνες που γίνονται από την αυτοδιοίκηση. Δεν θα διαφωνήσω και έχετε απόλυτο δίκιο. Άλλωστε, είσαστε πολλά χρόνια αυτοδιοικητικός και γνωρίζετε ποιες είναι οι προτεραιότητες και πού πρέπει να υπάρχουν οι προτεραιότητες. Καμιά φορά, ξέρετε, μας προλαβαίνουν οι ειδήσεις, αλλά ο στόχος είναι να τις προλαβαίνουμε εμείς. Γι' αυτό και ρώτησα και για τα σχέδια εκένωσης και τη διαβεβαίωση που πρέπει να έχουν εκεί οι πολίτες, ότι μέχρι να γίνουν αυτά τα έργα και αν υπάρξει οποιαδήποτε πιθανότητα να χρειαστεί, τότε η πολιτική προστασία και των Δήμων είναι έτοιμη. Θα πω το εξής. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να υπάρχουν αυτενέργειες. Είχαμε το περιστατικό σε μια πυρκαγιά που έγινε στο περιαστικό μας δάσος πριν μερικά χρόνια. Ένας διευθυντής σχολείου κάλεσε τους γονείς και αντί να πάνε δύο πούλμα να πάρουν τα 100 παιδάκια, κατευθύνθηκαν και φράκαραν όλο το Ρέθυμνο 100 αυτοκίνητα. Να. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι καταστροφή. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε το σχεδιασμό που υπάρχει. Υπάρχουν αρμόδια όργανα. Η συνεργασία μας τόσο με την περιφέρεια, με την πυροσβεστική, με την αστυνομία είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Εγώ στο Ρέθυμνο θέλω να πω συγχαρητήρια για τον τρόπο που παρεμβαίνουν οι αρχές τα τελευταία 2-3 χρόνια σε ό,τι έκτακτο προκύψει, και έτσι έχουμε αποσοβήσει δυσάρεστες καταστάσεις τουλάχιστον σε ανθρώπινη ζωή. Μπορούμε λοιπόν να προστατέψουμε καλύτερα και περιουσίες, αλλά ιδίως ανθρώπους, όταν σεβόμαστε αυτά τα σχέδια που υπάρχουν και τα υλοποιούμε με τάξη. Οι αυτοσχεδιασμοί δεν είναι καλός σύμβουλος στην προκειμένη περίπτωση. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος δεν μας επιτρέπει να θέσω άλλα ερωτήματα. Είχα πολλά ακόμα να ρωτήσω. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ουσιαστική συζήτηση. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.